Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο που θα κάνουμε μαζί. Μπαίνω κατευθείαν στο ψητό. Σήμερα θα δούμε αυτό εδώ πέρα το μηχάνημα το οποίο βλέπετε. Είναι ακόμη ένα air fryer μαζί με όλους τους υπόλοιπους που έχουμε δει. Είναι από την εταιρεία Ronson. Είναι το μοντέλο R2858, όπως βλέπω εδώ πέρα το δείχνει και από πάνω. Ουσιαστικά είναι το soft cooking Wi-Fi air fryer μοντέλο ή αλλιώς είναι το Smart Chef XL, το λέει και εδώ, Smart Chef XL επί 2. Εδώ πέρα μέσα δεν έχω τον air fryer γιατί τον έχω ήδη βγάλει και τον έχω ήδη δοκιμάσει για να μπορέσω να καταλάβω πώς μαγειρεύει και να μπορέσω να σας πω και την άποψή μου σχετικά με αυτό. Άρα λοιπόν, πάμε να σας δείξω το μηχάνημα. Είναι αυτό που βλέπετε να κρατάω στα χέρια μου. Υπολογίστε ότι είναι βαρύ, νομίζω ότι συνολικά είναι στα 5,5 κιλά. Ας φέρω και την πρίζα εδώ πέρα πάνω. Είναι στα 5,5 κιλά νομίζω το βάρος του, κάπου εκεί. Το μηχάνημα λοιπόν είναι αυτό εδώ πέρα που βλέπετε. Να σας το γυρίσω και γύρω γύρω για να το δούμε. Δεν έχει κάποια άλλη πληροφορία περιμετρικά, εκτός από αυτό εδώ πέρα το σημείο που είναι αυτό από το οποίο βγαίνει ο αέρας, ο ζεστός την ώρα που ψήνει. Όπως επίσης και εδώ από πάνω έρχεται με αυτές εδώ πέρα τις πληροφορίες και έχει και αυτό εδώ πέρα το κενάκι που βλέπετε. Εδώ από πάνω αυτά δεν είναι κουμπιά, ουσιαστικά είναι απλά πληροφορίες τις οποίες μας δείχνει ότι για το ψάρι θέλει τόσο, για το κρέας θέλει τόσο, για τα υπόλοιπα θέλει πόσο. Και πάμε λοιπόν τώρα λίγο να σας δείξω πώς έρχεται και παράλληλα να αναφέρουμε και τις πληροφορίες. Ο air fryer γενικότερα υπολογίζεται ότι έρχεται με χωρητικότητα 8 λίτρα. Εξού και το Excel στην ονομασία του. Ο κάδος του είναι αυτός. Εδώ πέρα μέσα έχει αυτά τα δύο τα κουτιά. Αυτά τα δύο τα κουτιά εδώ πέρα μέσα έχουν το χερούλι, γιατί ο κάδος από εδώ μπροστά έχει ένα χερούλι το οποίο μπαίνει σε αυτό εδώ πέρα το σημείο και κουμπώνει, καθότι εδώ έχει ένα μέταλλο και έρχεται το χερούλι το οποίο έχει ένα μεταλλικό δοντάκι, το περνάμε εδώ πέρα μέσα, κατεβαίνει, κουμπώνει και από εκεί και πέρα είναι σταθερό και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να τραβάμε τον κάδο, να τον ξαναβάζουμε, να το ανακοινούμε κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος και να το χρησιμοποιούμε. Εδώ από μπροστά έχει ένα τζάμι το οποίο είναι διπλό, είναι ουσιαστικά ένα εξωτερικό τζάμι και από μέσα έχει ένα άλλο εσωτερικό τζάμι. Αυτό η Ronson το ονομάζει σαν Easy View τζάμι γιατί μας βοηθάει να βλέπουμε το φαγητό μέσα την ώρα που ψήνεται, καθότι το μηχάνημα το συγκεκριμένο έχει και φως το οποίο μπορούμε να το ανάψουμε κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος για να μπορούμε να βλέπουμε πώς εξελίσσεται. Εδώ πέρα από κάτω έχει έναν κάδο τον οποίο αν τον βγάλουμε μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να μαγειρεύουμε. Αυτό εδώ πέρα υπολογίστε ότι έρχεται με αυτά εδώ πέρα τα πλαστικά τα οποία προφανώς τα βγάζουμε για να μπορέσουμε να αρχίσουμε να το χρησιμοποιούμε το συγκεκριμένο γιατί αλλιώς είναι πλαστικά και θα λιώσουν. Εννοείται φυσικά όσον αφορά τον air fryer ότι ο ανεμιστήρας του είναι εδώ από πάνω, ο οποίος ουσιαστικά είναι πάνω από την αντίσταση η οποία βρίσκεται και αυτήν στο πάνω μέρος για να μπορεί να σδιώχνει τον αέρα και να τον σπρώχνει για να μπορέσει να κάνει τον κύκλο που χρειάζεται για να ψήνει. Έχω εδώ πέρα το κουτί στα χέρια μου και θα σας διαβάσω τα βασικά του χαρακτηριστικά, τα οποία φυσικά θα σας τα αναφέρω. Λοιπόν, εδώ πέρα μας λέει ότι έχει μια καινοτόμο λειτουργία η οποία είναι το soft cooking. Το οποίο soft cooking τι κάνει? Πάμε λίγο όμως για να σας πω τι κάνει, να σας ανοίξω αυτό εδώ πέρα για να σας το δείχνω παράλληλα. Αυτό εδώ είναι το κουτάκι το οποίο βάζουμε επάνω στον air fryer, στο κενό που σας είπα. Εδώ πέρα μέσα μπορούμε να βάλουμε μέχρι 200 ml νερού και αυτό χρησιμοποιείται ούτως ώστε κατά τη διάρκεια του ψησίματος να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τη λειτουργία του soft cooking, όπου ουσιαστικά ο air fryer θα ψεκάζει με νερό φαγητά στα οποία εμείς θα το επιλέξουμε, γιατί αυτό υπολογίστε ότι ενεργοποιείται ή επενεργοποιείται από εμάς, επιλέγοντας το αντίστοιχο κουμπί με τις δύο σταγόνες νερού που έχει επάνω στην οθόνη LED. Εφόσον λοιπόν το ενεργοποιήσουμε το συγκεκριμένο, κατά τη διάρκεια του ψησίματος θα ψεκάζει επάνω στο φαγητό λίγο νερό για να μην στεγνώνει. Αυτό υπολογίζεται ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κοτόπουλο, σε ψάρι, σε λαχανικά, γενικότερα σε φαγητά τα οποία στεγνώνουν. Επίσης, πολύ μικρή λεπτομέρεια και πολύ μικρή πληροφορία. Το συγκεκριμένο μπορεί να ενεργοποιηθεί, το τοποθετώ εγώ παράλληλα, το συγκεκριμένο μπορεί να ενεργοποιηθεί στο ψήσιμο του φαγητού από την αρχή. Δεν είναι μια λειτουργία την οποία μπορείτε να ενεργοποιήσετε σε δεύτερο χρόνο κατά τη διάρκεια του ψησίματος. Είτε το επιλέγουμε και αυτό δουλεύει, είτε δεν το επιλέγουμε και το ξεχνάμε. Έρχεται επίσης σύμφωνα με τις πληροφορίες με 3D ενιαίο σύστημα θέρμανσης 360 μοιρών. Αυτό το κάνουν όλοι οι air fryers ούτως ή άλλως. Όλοι έρχονται με αυτό γιατί μιλάμε για ανεμιστήρα, μιλάμε για αέρα
και για κύκλωμα που κάνει ο αέρας μέσα στον ενημιστή, στο κουβούκλιο του φούρνου. Στην οθόνη την ψηφιακή που έχει μπροστά, που είναι LED, έχει κάποια έτοιμα προγράμματα μαγειρέματος, τα οποία είναι 8. Είναι για μπούτια κοτόπουλο, είναι για μπριζόλες, είναι για ψάρι, για πατάτες τηγανιτές, για κέικ, για αφίγρανση, γιατί κάνει αφίγρανση και εδώ πέρα μιλάμε ότι κάνει αφίγρανση. Και η θερμοκρασία του είναι μεταξύ 40 και 80, όχι, είναι μεταξύ 30 και 80 βαθμών Κελσίου και ο χρονοδιακόπτης της αποξήρανσης φρούτων μπορεί να λειτουργήσει μεταξύ 2 και 24 ωρών. Μπορεί να πιάσει πολύ ψηλή θερμοκρασία, γενικότερα μπορεί να πιάσει μεγαλύτερη θερμοκρασία από τους προηγούμενους air fryer τους οποίους είχαμε δει. Υπολογίστε ότι το εύρος στο οποίο κυμαίνεται είναι μεταξύ 80 και 220 βαθμών Κελσίου, ενώ επίσης το χρονικό όριο το οποίο μπορούμε να θέσουμε ως λειτουργία, δηλαδή ο μέγιστος χρόνος που αυτό το μηχάνημα μπορεί να μαγειρεύει, είναι τα 60 λεπτά. Έχει εσωτερικό φως για να μπορούμε να βλέπουμε το φαγητό το οποίο μαγειρεύεται. Ανοίγω παράλληλα και αυτό το κουτί για να σας δείξω και το χερούλι. Αυτό εδώ πέρα υπολογίζεται ότι το φως, όχι το χερούλι, υπολογίζεται ότι το φως ανάβει και εάν δεν το κλείσουμε εμείς από μόνοι μας, μετά από 20 δευτερόλεπτα θα κλείσει αυτόματα. Επίσης ο air fryer έχει μια λειτουργία όπου αν δεν τον χρησιμοποιήσουμε μετά από 20 λεπτά θα σβήσει μόνος του. Το χερούλι είναι αυτό που βλέπετε εδώ πέρα. Σας το δείχνω και έτσι. Το συγκεκριμένο προφανώς δεν θερμαίνεται για να μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε τόσο ώστε να βγάζουμε και να βάζουμε το δίσκο με το φαγητό. Έρχεται στα 1800 W όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας και την ένταση με την οποία μπορεί να μαγειρέψει. Ο κάδος του μπορεί να πάρει μέχρι 2,5-2,300 κιλά σε φαγητό. Ενώ επίσης όσον αφορά το εσωτερικό του κάδου, αυτό εδώ πέρα δηλαδή, όπως επίσης και του χώρου στον οποίο μπαίνει ο κάδος, υπολογίστε ότι είναι, σύμφωνα με τις πληροφορίες από τη σελίδα του κατασκευαστή, 100% χωρίς BPA και χωρίς, πώς λέγεται το άλλο, PFAs. Αυτά είναι τα καρκινογόνα υλικά τα οποία δεν θέλουμε να έχουμε. Φυσικά, ο δίσκος και ο κάδος, αυτό δηλαδή εδώ πέρα και το γύρω-γύρω, μπορούν να πληθούν και στο πλυντήριο πιάτων για να μπορείτε να το καθαρίζετε πιο εύκολα και να μην έχετε την ίδια ταλαιπωρία. Μεγάλη προσοχή μας επιστεί μέσα στο βιβλιαράκι οδηγιών, ούτως ώστε εδώ πέρα, όταν θα βάζουμε νερό, λέει ότι το νερό πρέπει να είναι καθαρό. Βέβαια, ακριβώς μετά επισημαίνει ότι πρέπει το νερό να μην είναι βρύσης. Άρα δεν θεωρεί πως το νερό της βρύσης είναι καθαρό. Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τις οδηγίες, θα πρέπει να βάλετε ή φιλτραρισμένο νερό ή απιονισμένο, φαντάζομαι, ή γενικότερα νερό το οποίο είναι σε μπουκάλια. Δεν ξέρω. Εγώ συνήθως σε αυτά βάζω φιλτραρισμένο νερό πάντα. Το μηχάνημα επίσης έρχεται με μια εφαρμογή την οποία μπορούμε να εγκαταστήσουμε στο κινητό μας. Λειτουργεί με Android και με iOS. Λειτουργεί με Android 5 και πάνω και με iOS νομίζω 9 και πάνω. Έρχεται επίσης μέσα στη συσκευασία με αυτό εδώ πέρα το βιβλιαράκι, το οποίο είναι σε πάρα πολλές γλώσσες και στα ελληνικά εννοείται. Εδώ πέρα μέσα αναφέρει όλες τις πληροφορίες τις οποίες χρειαζόμαστε για να μπορέσει να δουλέψει το συγκεκριμένο. Εγώ σήμερα δεν θα σας δείξω την εφαρμογή την οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να συνδέσουμε τον air fryer με το κινητό μας και να μπορούμε να έχουμε πληροφορίες για το μαγείρεμα μέσα από την εφαρμογή. Να μας ενημερώνει η εφαρμογή πότε πρέπει να βγάλουμε τον κάδο και να κουνήσουμε το φαγητό για να μπορέσει να μαγειρευτεί καλύτερα ή ακόμα και να ξεκινήσουμε το μαγείρεμα ή να το σταματήσουμε. Αυτό δεν θα σας το δείξω γιατί αυτό το μηχάνημα εγώ θα πρέπει να το δώσω πίσω, δεν θα το κρατήσω και δεν υπάρχει λόγος να μπω στη διαδικασία να κάνω έναν καινούριο λογαριασμό γιατί για να το χρησιμοποιήσεις το μηχάνημα και να το συνδέσεις με το κινητό θα πρέπει να κατεβάσεις την εφαρμογή, να δημιουργήσεις λογαριασμό. Λογαριασμό μπορείς να δημιουργήσεις είτε με email, είτε με αριθμό κινητού, καθώς την μπαίνεις, ακολουθείς τα βήματα, κάνεις την εγγραφή και σου στέλνει έναν αρχικό κωδικό είτε στο email είτε στο κινητό, όπου μετά τον βάζεις στην εφαρμογή και σου ζητάει να ορίσεις το δικό σου τον κωδικό που θέλεις. Γενικότερα τα βήματα όλα τα έχει εδώ πέρα μέσα, αυτά που ακολουθούμε. Φαίνεται πάρα πολύ εύκολο σαν διαδικασία σύνδεσης. Επίσης, μεγάλη προσοχή για εσάς τους γνώστες, σε εισαγωγικά, όσοι χρησιμοποιείτε modem και έχετε ενεργή την συχνότητα των 5 GHz, δεν θα δουλέψει αυτό και δεν θα συνδεθεί. Χρειάζεται Wi-Fi στη συχνότητα των 2,4. Αυτό καθαρά και μόνο για εσάς που είστε σαν εμένα, που προτιμάτε να χρησιμοποιείτε την πεντάρα τη συχνότητα. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το μαγείρεμα.
Επειδή όπως σας έχω πει, το έχω ήδη δοκιμάσει. Έχω μαγειρέψει γαρίδες πρώτη φορά, γιατί συνήθως βάζω κρέας, και φυσικά έκανα πάλι πατάτες. Πάμε αρχικά στον πίνακα. Ο πίνακας σας έχω πει ότι έχει 8 έτοιμα προγράμματα μαγειρέματος. Ένα από αυτά είναι η αφήγρανση των φρούτων, οπότε δεν το ξέρω πώς λειτουργεί. Αλλά γενικότερα, ό,τι και να επιλέξετε, κατευθείαν έχει έναν προκαθορισμένο χρόνο λειτουργίας και μία προκαθορισμένη θερμοκρασία. Όλα μπορούμε να τα διαφοροποιήσουμε, οπότε δηλαδή, αν επιλέξετε τις πατάτες, αν θυμάμαι καλά, έχει 25 λεπτά ψήσιμο, τηγάνισμα δηλαδή, με θερμοκρασία στους 200 βαθμούς. Αυτό είναι η αρχική. Μπορούμε να το αλλάξουμε, το αλλάζουμε από το εικονίδιο που είναι στην αριστερή πλευρά της οθόνης, που έχει ένα θερμόμετρο και ένα ρολόι. Ουσιαστικά είναι το ίδιο κουμπί το οποίο το πατάμε μία φορά και μας μεταφέρει στην επιλογή της θερμοκρασίας. Ορίζουμε αυτό που θέλουμε, το πατάμε μία ακόμα φορά και μας μεταφέρει στην επιλογή του χρόνου. Οπότε λοιπόν, αφού τα ορίσουμε τα συγκεκριμένα, πατάμε το Start κάθετος Pause, είναι το κουμπί το οποίο βρίσκεται επίσης στην αριστερή πλευρά της οθόνης. Εάν δεν θέλουμε να επιλέξουμε μία από τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις ψησίματος, μπορούμε απευθείας να πατήσουμε το κουμπί που ορίζουμε τη θερμοκρασία και τον χρόνο, να τα ορίσουμε όπως θέλουμε εμείς από το συν και πλην που είναι στη δεξιά πλευρά της οθόνης, και με το που φτάσουμε σε αυτά που θέλουμε, κατευθείαν να πατήσουμε το play ή το start, όπως θέλετε πείτε το. Όταν θέλουμε να σταματήσουμε το πρόγραμμα το οποίο χρησιμοποιούμε εκείνη τη στιγμή, πατάμε το κουμπί για να το σταματήσουμε, χρειάζεται περίπου 20 δευτερόλεπτα όπου συνεχίζει το μηχάνημα να δουλεύει. Αυτό υπολογίζεται ότι δουλεύει και δουλεύει ο ανεμιστήρας για να μπορέσει να διώξει τον ζεστό αέρα μέσα από τον κάδο, για να μην έχουμε κάποιο θέμα ούτως ώστε τύπου να πάθουμε κάποιο έγκαυμα ή οτιδήποτε, και μετά κλείνει. Κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος επίσης, εφόσον μαγειρεύουμε κάποιο φαγητό το οποίο χρειάζεται να το κουνήσουμε, αυτό εδώ πέρα αρχίζει και φωνάζει, κάνει έναν θόρυβο, ένα κουδουνάκι, οπότε το βγάζουμε, το κουνάμε, το επανατοποθετούμε και συνεχίζει το μαγείρεμα από εκεί που σταμάτησε. Όσον αφορά τις πατάτες που μαγείρεψα εγώ, έκανα δύο διαφορετικά είδη μαγειρέματος, θα σας το πω έτσι. Έκανα τις απλές πατάτες, όπου ουσιαστικά απλά τις καθάρισα, τις έκοψα, τις έβαλα σε ένα μπολ λίγο να ξεπληθούν για να φύγει το άμυλο, και μετά, αφού τις σούρωσα και τις άφησα λίγο να στεγνώσουν, πήρα μία κουταλιά της σούπας λάδι, τις ανακάτεψα, λίγο αλατάκι και τις έψησα. Γίνανε τραγανές, ζουμερές από μέσα, πήρανε ωραίο χρώμα, γίνανε πάρα πολύ ωραίες. Και με έπιασε το λάθος μου, ούτως ώστε να πάρω να κάνω μια διαφορετική συνταγή με πατάτες τηγανιτές. Πήρα τις πατάτες, γιατί ουσιαστικά είχα κόψει, πρέπει να ήταν περίπου 1 κιλό πατάτες, μπορεί και λίγο λιγότερο. Οπότε πήρα τις μισές, τις έκανα με το λάδι και το αλάτι που σας είπα, και πήρα τις άλλες μισές και τις έκανα ως εξής. Έκοψα κρεμμυδάκι φρέσκο. Έβαλα σκόνη από σκόρδο. Μία κουταλιά της σούπας λάδι, αλάτι και ρίγανη. Τα πήρα, τα ανακάτεψα, τα έβαλα μέσα στον κάδο. Μεγάλη προσοχή. Προσπαθήστε όταν βάζετε φαγητό το οποίο μπορεί να απλωθεί, να το απλώνετε για να είναι πιο ομοιόμορφο το μαγείρεμα. Πήρα λοιπόν τις πατάτες με το κρεμμυδάκι μου και με αυτά μου, τις πήρα, τις έψησα, τις βάζω και αρχίζει και μαυρίζει. Και λέω, να δεις που επέλεξα κάτι λάθος, και καίγεται. Τελικά ήταν το κρεμμυδάκι το οποίο καιγότανε, αλλά παρότι ψιλοάρπαξε και έβγαζε λίγο μια πικρίλα, ήταν τόσο ωραία η γεύση. Βέβαια, να επισημάνω εδώ πέρα, επειδή όλο αυτό είχε λίγο παραπάνω υγρασία, οι πατάτες δεν φαινόντουσαν τόσο ξεροψημένες όσο ήταν η πρώτη φουρνιά, τις οποίες έκανα που ήταν μόνο με το λάδι και το αλάτι. Αλλά ήταν τόσο νόστιμες που δεν μπορούσα να το πιστέψω. Και ερχόμαστε λοιπόν, αφού τελειώσαμε με αυτά, ερχόμαστε στις γαρίδες. Και το επισημαίνω γιατί πριν βάλω τις γαρίδες για να ψηθούν, έψαχνα λίγο στο ίντερνετ να βρω συνταγή για να μην τις παραψήσω, να μην τις κάψω, να μην γίνει οτιδήποτε. Όλες οι συνταγές στο ίντερνετ λέγανε ότι οι γαρίδες έλανε 5 ή 6 λεπτά από τη μία πλευρά και 5 ή 6 λεπτά από την άλλη στους 190 βαθμούς. Εγώ πήρα και έβαλα γαρίδες φρέσκες. Οπότε τις πήρα από τον ψαρά,
τις καθάρισα, τις ετοίμασα, πέρασα απλά με το δάχτυλο από πάνω λίγο με λάδι και από τις δύο τις πλευρές και τις έβαλα μέσα στο φούρνο. Να ψηθούν, έβαλα και μία μικρή λαδόκολλα. Τις έψησα 3 λεπτά από τη μία πλευρά στους 180 βαθμούς ή 190, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τι είχα χρησιμοποιήσει, και 3 λεπτά από την άλλη πλευρά, επίσης στην ίδια θερμοκρασία. Οι γαρίδες γίνανε ακριβώς όπως έπρεπε να γίνουν, ψηθήκανε μέχρι μέσα, δεν υπήρχε δηλαδή κάποιο σημείο στις γαρίδες που δεν ψήθηκε, αλλά όπως έχουμε πει και σε προηγούμενα βίντεο στους προηγούμενους air fryer, τους χρόνους ψησίματος θα τους βρείτε εσείς μόνοι σας μέσα από δοκιμές. Το μηχάνημα το συγκεκριμένο εμένα με άφησε ευχαριστημένο, θεωρώ ότι το μέγεθός του είναι πάρα πολύ βολικό και πάρα πολύ εξυπηρετικό για μία μικρή οικογένεια, δηλαδή ας πούμε για 3 με 4 άτομα. Δεν έχω παρατηρήσει αυτό που λένε όλοι ότι ας πούμε μαγειρεύεις πιο γρήγορα. Δεν θα σας το πω γιατί οι πατάτες που μαγείρεψα που σας ανέφερα προηγουμένως γίνανε μέσα σε 25 λεπτά. Δεν ήταν δηλαδή τόσο γρήγορο όσο λέμε όλοι κάθε φορά για τους air fryer, αλλά σίγουρα γίνανε πάρα πολύ τραγανές όπως σας είπα και εσωτερικά ήταν πάρα πολύ ζουμερές και με πολύ ωραίο χρώμα. Το χερούλι, να μην ξεχάσω να το πω το συγκεκριμένο, θέλει λίγο προσοχή στην αρχή και γιατί λέω ότι θέλει προσοχή, δεν θα σπάσει, δεν θα πάθει κάτι, απλά είναι μικρή λεπτομέρεια. Εδώ από πάνω, σε αυτό εδώ πέρα το σημείο, έχει ένα μικρό πλαστικό το οποίο βγαίνει. Αυτό για να το βγάλουμε, είτε θα πάρουμε ένα πολύ μικρό κατσαβιδάκι και θα σηκώσουμε από εδώ πέρα το πλαστικό και μετά θα το πιάσουμε με το χέρι και θα το τραβήξουμε. Ή αν θέλετε, μπορείτε ίσως να το βγάλετε και εξ αρχής και να μην το επανατοποθετήσετε καθόλου εδώ πέρα. Όταν λοιπόν το χερούλι το βάλουμε στον κάδο, τώρα δεν θα σας το βάλω εγώ γιατί θα με ταλαιπωρήσει πάλι για να το βγάλω. Όταν λοιπόν το χερούλι το πάρουμε και το βάλουμε στον κάδο, αυτό για να μπορέσει να βγει, γιατί έρχεται το μεταλλικό αυτό και κουμπώνει επειδή είναι το δοντάκι, για να μπορέσει να βγει, βγάζουμε λοιπόν το πλαστικό αυτό από πάνω και αφού το βγάλουμε, με ένα κατσαβίδι το οποίο το τοποθετούμε μέσα στην τρύπα, το κάνουμε προς την αντίθετη πλευρά, δηλαδή ουσιαστικά για να τραβήξουμε τα δόντια και να ξεπιάσουν από το άλλο το μεταλλικό, το τραβάμε προς τα πάνω και βγαίνει. Είναι πολύ εύκολο, αφότου καταφέρουμε βέβαια να βγάλουμε αυτό εδώ πέρα το πλαστικό, το οποίο σας το λέω και πάλι είναι λίγο δύσκολο γιατί έρχεται και κουμπώνει εδώ από κάτω. Αυτά. Είμαι ο Greek Jar της καρδιάς σας. Αν θέλετε κάποια πληροφορία όσον αφορά το μηχάνημα το συγκεκριμένο, φυσικά μπορείτε να με ρωτήσετε. Θα σας απαντήσω, θα το δω δηλαδή και θα σας απαντήσω. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε, μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούργιο βίντεο που ανεβαίνει. Μέχρι την επόμενη φορά, σας χαιρετώ, καλή συνέχεια, γεια σας!